Γεια σας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στη μαύρη μουσική. Από τις ρίζες της στην Αφρική μέχρι και το σημερινό ήχο της από τα γκέτο της Νέας Υόρκης. Στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε, βέβαια, μέσα στο σημερινό μουσικόραμα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μερικά δείγματα από διάφορα είδη αυτής της μουσικής. Ήδη ξεκινήσαμε με τον νοτιοαφρικανό Hugh Masekela που παίζει αφρικάνικη μουσική με ορισμένα στοιχεία jazz. Θα συνεχίσουμε τώρα με δύο επιζώντες θρύλους του blues. Ο Sonny Terry και ο Brown McGee είναι από τους ελάχιστους δημιουργούς της μουσικής που λέμε blues που ζουν ακόμη και σήμερα. Η εμφάνισή τους είναι από το 1973. Μια ημερομηνία που συμπλήρωνε αυτό το ντουέτο 30 χρόνια παρουσίας σε αυτή τη μουσική. Τον αποκαλούν Blues Boy και είναι σίγουρα ο κιθαρίστας με τη μεγαλύτερη επιρροή στο rock. Γεννήθηκε στις 16 Σεπτέμβρη του 1925 και το πραγματικό του όνομα είναι Riley King. Από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες που έχουν εμφανιστεί ποτέ. Το κομμάτι που είδαμε ήταν από την ευρωπαϊκή περιοδία του τον Οκτώβρη του 1978 και είναι συνεργασία με τους Crusaders. Εδώ έχουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μας για τους Duran Duran που δημιουργήθηκαν βέβαια στο Birmingham. Οι τυχεροί νικητές αυτή τη φορά είναι η Ελένη Μαγούλα, ο Πάρης Γιαννάκης, η Ζωή Πετροπουλάκη, η Ζέτα Αποστολίδη και ο Κώστας Βαλιάνος. Ζευγάρι στη ζωή και τη μουσική, ο Σέσιλ και η Λίντα Χούμακ έχουν ήδη αφήσει τη σφραγίδα τους στη μαύρη μουσική, αλλά και γενικά σε όλη τη μουσική. Έχουν γράψει επιτυχίες, μαζί ή ξεχωριστά, για ονόματα όπως οι Rolling Stones, η Aretha Franklin, η Blondie, ο Teddy Pendergrass και ο James Taylor. Η Λίντα είναι η κόρη του αξέχαστου Sam Cooke και παντρεύτηκαν πριν από 8 χρόνια.